Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Το μπασκετικό ραδιοφωνικό δίωρο του Λίμπερο 107,4. Είπαμε, όταν έχει αγωνιστικές στο Champions League, το πάμε λίγο τις επόμενες ημέρες μετά τα παιχνίδια των ομάδων μας και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Αλλά έτσι κι αλλιώς το δίωρο εδώ, το 8 με 10 καθημερινά, είναι μπασκετικό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και έχουμε να πούμε αρκετά για όσα γίνονται γύρω από τις ομάδες μας και γύρω από τον μπάσκετ, που είναι αρκετά και αυτά πλέον ξανά σε full ρυθμούς μετά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που υπήρχαν υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, κάτι που το ζήσαμε για πρώτη φορά με παιχνίδια εθνικών ομάδων μπάσκετ ανάμεσα σε διοργανώσεις. Βασικά ανάμεσα σε διοργάνωση, γιατί η άλλη δεν σταμάτησε, δεν ένιωσε την ανάγκη να σταματήσει, οπότε είχαμε κανονικά Ευρωλίγκα. Αλλά τώρα πλέον επιστρέφουμε κανονικά μέχρι και τα Χριστούγεννα με non-stop πρόγραμμα, με παιχνίδια διαρκώς και μεσοβδόμαδα και σε Champions League και σε Ευρωλίγκα και φυσικά τα Σαββατοκύριακα με την Α1, την Α2, γιατί και εκεί υπάρχει το ενδιαφέρον. Και έχουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η εβδομάδα η οποία ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει καλά γιατί μία ομάδα της Πόλης, για την άλλη υπάρχουν ζητήματα. Έτσι ο ΠΑΟΚ και το Σάββατο νίκησε τον Κολοσσό, κάνοντας μια καλή εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, και χθες νίκησε τη Βέντσπιλ σε ένα παιχνίδι που το ήθελε πολύ, γιατί παλεύει για να μπει ξανά στη μάχη της πρόκρισης, και το χθεσινό παιχνίδι ήταν προαπαιτούμενο αν ήθελε να διεκδικήσει κάτι. Το πήρε και κοιτάει τώρα τα επόμενα. Για τον Άρη η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη, είναι λίγο πιο περίεργη, και γιατί στον Άρη υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με το καθαρά αγωνιστικό, το οποίο εμάς σαν εκπομπή μας αρέσει πολύ περισσότερο να το συζητάμε και να το αναλύουμε παρά το εξαγωνιστικό, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και αυτά τα θέματα που πάνε στον Άρη και τα εξαγωνιστικά, διαρκώς υπάρχει μια κουβέντα και για το κομμάτι έξω από το γήπεδο του μπάσκετ, που επίσης ενδιαφέρει. Γενικά είναι μια εποχή που σιγά σιγά οι ομάδες προσπαθούν να βρουν ένα μπούσουλα, θα το πω εγώ, και μια άκρη, γιατί πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στα μέσα της σεζόν, και όταν λέω προσπαθούν να βρουν ένα μπούσουλα και μια άκρη, μιλώντας ας πούμε για τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε με τα προβλήματά του, σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του. Ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα, τώρα του βγαίνουν προβλήματα, θα ψάξει να βρει τη λύση. Το ίδιο γίνει και την ΑΕΚ, έτσι, που μπορεί να έχει ένα τελικό κυπέλλο μπροστά της, αλλά έχει πολύ γκρίνια, παρότι κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Και φυσικά υπάρχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι οποίοι είναι λίγο σε άλλη κατάσταση, διεκδικούν άλλα πράγματα, κυρίως και για Ευρωλίγκα. Θα τα πούμε περισσότερο αύριο. Στα παιχνίδια τα χθεσινά που ακούσατε από το Λίμπερο, και το παιχνίδι του ΠΑΟ και το παιχνίδι του Άρη, ο Άρης δεν τα κατάφερε στο Βέλγιο με την Οστάνδη. Ήταν ενδεικτικό της κατάστασης. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι του Άρη δεν το προλαβαίνω, πολύ λίγο στο τέλος. Δεν πρόλαβα να το δω. Βλέποντας λίγο έτσι πριν τα παιχνίδια, που το κάνω σχεδόν πάντα, ανοίγω λίγο καμιά στοιχηματική και βλέπω τι κινείται, ας πούμε, τι παίζει από αποδόσεις. Βλέποντας την Οστάνδη, η νίκη της Οστάνδη στο 1-30, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί έλεγα, σε ό,τι κατάσταση και να Άρης είναι η Οστάνδη. Αλλά ξαναλέω, το παιχνίδι δεν έχω εικόνα. Είδα λίγο το τέλος, εκεί που ο Άρης πήγε να το γυρίσει και να κλέψει ουσιαστικά την νίκη. Γιατί από ό,τι νομίζω ήταν πίσω στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Δηλαδή, για την ακρίβεια, Νίκο Παπαδόπουλο το έβαλε εκεί που ο Μποχωρίδης έβαλε το τρίποντο. Τον 66-62, και έβαλε ο Μποχωρίδης ένα από το ΆΚΑ. Ναι. Ναι, οκ, okay, ήταν μπροστά. Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Άρης, η αλήθεια, δεν έχει κάποιο σοβαρό θέμα στο Champions League. Δηλαδή, η ήττα χθες, οκ, okay, δεν είναι και κάτι που τον πάει πολύ πίσω ή τέλος πάντων τον αφήνει πίσω στην πρόκριση και όλα αυτά. Έτσι, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει τρεις νίκες στο Champions League. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως. Ναι. Καλό. Καλό. Χρόνια σου πολλά, Νίκο Παπαδόπουλε. Χρόνια πολλά σας γιορτάζω σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σας γιορτάζω, τους Νικολάδες, τον Σάκη, τον Ρουβά.
Θέλω να ευχαριστήσω. Ρε εσύ, είναι σοβαρή που ηχογραφείτε και τη βάζουμε και στη σελίδα μετά. Ωραία, δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις. Χάνουμε τώρα τέτοιο. Δηλαδή σου λέει αυτή. Σωστά. Ναι, να με ευχηθείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν. Ωραία. Βλέπω λίγο μια εικόνα από Θεσσαλονίκη απευθείας, από ό,τι βλέπω, από τον αντένα. Και το λέω γιατί και εγώ λίγο ταλαιπωρήθηκα μέχρι να έρθω. Και γενικότερα, όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, αποφύγετε το σήμερα. Γιατί δεν είναι μόνο του Αγίου Νικολάου και της, δεν είναι μόνο του Αγίου Νικολάου, δεν γιορτάζουν μόνο οι Νικολάδες και οι Νικολέτες. Είναι και 9 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γεωρόπουλου. Και υπάρχουν και εκεί έτσι επαιτειακές εκδηλώσεις, να το πω κάπως έτσι. Οπότε το κέντρο γενικά από νωρίς έχει αρχίσει να κλείνει. Οπότε όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το. Όσοι έχετε μείνει μέσα, προσπαθήστε να φύγετε όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης δεν τα κατάφερε χθες με την Οστάνδια, αν και επιμένω ότι okay, μπορεί αυτή ήταν όχι να μην είναι μέσα στο πρόγραμμα, κανένας δεν προγραμματίζει ήττα, αλλά εκτός έδρας παιχνίδια συνήθως το αν καταφέρεις να κερδίσεις δίνει κάτι παραπάνω. Το αν το χάσεις, okay, κοιτάς μετά το επόμενο εντός που είναι το πιο σημαντικό. Το θέμα για τον Άρη είναι ότι αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής και με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη. Θα κάνω μια κουβέντα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το εξαγωνιστικό και το αγωνιστικό. Γιατί αυτά είναι. Δεν μπορεί το ένα να μην επηρεάζει το άλλο, όπως και να το κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε χθες νικηφόρα με την Βέντσπιλντ, νίκησε με 83-76. Συνέχισε και με νίκη και με καλή εμφάνιση, με βελτιωμένη. Ο ΠΑΟΚ γενικά το τελευταίο καιρό. Εδώ και περίπου 3 εβδομάδες, έτσι, 4 άντε να βάλουμε και την εβδομάδα που είχε τη διακοπή, έχει σίγουρα καλύτερη εικόνα, έχει πάρει νίκες που είναι το πιο σημαντικό όλων, και σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά ταυτότητα, αρχίζει να παίζει το μπάσκετ που θέλει ο προπονητής του και γίνεται ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια με την εικόνα των πρώτων αγώνων στη σεζόν. Καμία. Προφανώς και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν στην αρχή της σεζόν. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, το τονίζουμε και το ξαναλέμε, γιατί πραγματικά δεν μπορείς να προγραμματίζεις παιχνίδια και να περιμένεις πράγματα όταν σου λείπουν 2 και 3 παίχτες κάθε φορά ή όταν έχεις απουσίες παιχτών που σε πάνε πίσω. Ο ΠΑΟΚ το τελευταίο καιρό είναι σχεδόν πλήρης, θα πω εγώ, ή τουλάχιστον οι απουσίες που μπορεί να του βγαίνουν και τα προβλήματα έχει τον τρόπο να τα καλύψει, γιατί πλέον έχει γίνει ομάδα, και ουσιαστικά πλέον είναι πλήρης. Έχει ένα ρόστερ πλέον υγιές, το οποίο είναι ρόστερ 12 παιχτών. Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το αναφέραμε στην αρχή της σεζόν, αυτό που είναι να γίνει, αλλά επειδή υπήρχαν τραυματισμοί, υπήρχαν και άσχημα αποτελέσματα, φυσικά η κουβέντα πήγαινε σε όλα τα στραβά. Έτσι. Τώρα που και καλύτερη εικόνα υπάρχει και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, η κουβέντα πάει και στα καλά. Και όντως ο ΠΑΟΚ πλέον έχει ένα ρόστερ 11-12 παιχτών, που μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Παπαθεοδόρου να επιλέξει όποιον θέλει μέσα στο παιχνίδι. Χθες ο Τρεις δεν έπαιξε καθόλου. Μπορεί αυτό να σημαίνει και για τον ίδιο, έτσι. Okay. Και γενικά ο Τρεις δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Okay. Αλλά χθες δεν έπαιξε καθόλου ένας Αμερικανός. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα θέμα. Το αναφέρω γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι χτίστηκε φέτος. Με στόχο να έχει ένα ρόστερ 11-12 ενεργών παιχτών. Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια το ενεργό ρόστερ του ΠΑΟΚ ήταν το πολύ 9 με 10 παίχτες. Υπερβολικά λέω το 10. Τα προηγούμενα χρόνια που είχε έτσι διαρκώς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό που έχει φέτος είναι πολύ σημαντικό. Δεν το είχε όλο τον προηγούμενο καιρό, το έχει τώρα. Και αυτό το πράγμα του βγαίνει. Του βγαίνει, παίζει σιγά σιγά καλύτερα. Σίγουρα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Αλλά επειδή τώρα έχει, ή μάλλον είχε και ένα πρόγραμμα τέτοιο που του επέτρεπε να βγάλει αυτά τα πράγματα που δούλεψε. Δεν λέω ότι είχε εύκολο πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις περάσει και την εβδομάδα που πέρασε με την Νεπτούνας να πας να κερδίσεις μες στο Ρέθυμνο. Έτσι. Τώρα μετά τη διακοπή είχε 2 εντός έδρας παιχνίδια και με τον Κολοσσό και με τη Βέντσπιλντ, δηλαδή με αντιπάλους
που τους έχει και τα πήρε. Και τώρα πάλι ξεκινάει πάλι ένα πρόγραμμα που έχει το Σάββατο ένα παιχνίδι στην Αμαλιάδα που δεν είναι εύκολο. Έτσι, για καμία ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, τα έχουμε ξαναπεί, για τους τρεις ειδικά που παίζουν Champions League, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Γιατί ο αντίπαλος ετοιμάζεται για σένα μία εβδομάδα, εσύ έχεις 2-3 μέρες για να προετοιμαστείς και αν έχεις και ταξίδι ακόμα λιγότερο. Ακολουθεί μετά η Ludwigsburg στο Παλατάκι, επίσης σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχει ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πάει να παίξει στην Τουρκία με την Gaziantep. Είναι το πρόγραμμά του τέτοιο που, επειδή έχει βελτιώσει και την εικόνα του, τον κάνει να ελπίζει σε περισσότερα πράγματα. Και νομίζω, επειδή το έχουμε αναφέρει και από εδώ και αρκετές φορές, ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ηρέμησε, που ξεπέρασε και όλα τα δικά του έξω αγωνιστικά θέματα που τον ταλαιπώρησαν το προηγούμενο μήνα, θα το πω εγώ, ήταν θέμα χρόνου από τη στιγμή που είχε επιστροφές να βρει το καλό του αυτό. Έχει καλό ρόστερο ο ΠΑΟΚ για το επίπεδο που είναι. Δεν είναι οδηγός η εικόνα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι στα Τρίκαλα, ας πούμε. Που έβλεπες μια κακή ομάδα. Έβλεπες μια κακή ομάδα. Που μπορεί να έχει κάποιες μονάδες, αλλά δεν ήταν ομάδα. Τώρα σιγά σιγά και ομάδα γίνεται και καλύτερα προσπαθεί να παίξει και έχει διαστήματα που παίζει. Έχει διαστήματα που είναι απόλυτος κυρίαρχος. Έχει και διαστήματα που έχει τα θέματά του. Έτσι. Αλλά σίγουρα σιγά σιγά βγάζει το κανονικό του πρόσωπο. Γιατί αυτό είναι το κανονικό πρόσωπο που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια. Και νομίζω μπορεί να γίνει και πολύ καλύτερο στην πορεία. Όσο βελτιώνεται, όσο διεκδικεί πράγματα, όσο δεν έχει θέμα δραματισμών, όσο βάζει παίχτες στην ομάδα, γιατί βάζει για παίχτες. Αυτή την εβδομάδα είδαμε τον Γκος για πρώτη φορά. Είδαμε τα στοιχεία του. Αυτή την εβδομάδα βλέπουμε σιγά σιγά τον Χαραλαμπόπουλο να μπαίνει στην ομάδα. Μπορεί στην πορεία να βάλει και άλλο παίχτη. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Αλλά το αναφέρω γιατί πραγματικά είναι σε μια κατάσταση τέτοια που σιγά σιγά μπαίνει στον ίσιο δρόμο. Έτσι. Αυτό βέβαια αλλάζει. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο, δεν μπορεί να πατάς ένα κουμπί και μπαίνει στον ίσιο δρόμο. Μπορεί και να αλλάξει γιατί μπορεί να σου έρθουν κάποιες άσχημες ήττες, μπορεί ένα τραυματισμό που να σε πάει πάλι πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ γίνεται καλύτερος και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. FM καιρό τα μηνύματά σας στο 545-26, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά ο τρόπος επικοινωνίας είναι και μέσω του Facebook. Κάνετε ένα αίτημα στην ομάδα μας Basket City, όλο μία λέξη για το σι κεφαλαίο, όπως και το B. Και κάνουμε κουβέντα και από εκεί και μέσα από το γκρουπάκι μας στο Facebook. Επιστρέφοντας, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για ΠΑΟΚ μιλώντας με ένα πρωταγωνιστή. Στην πορεία θα μιλήσουμε και για Άρη, θα έχουμε ρεπορτάζ για ό,τι γίνεται εκεί. Σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Champions League και σε παιχνίδια που τελειώσανε, θα πούμε τι γίνεται και στους ομίλους και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Η Ενισέη νίκησε τη Σάσαρη 65-75, μάλλον η Σάσαρη νίκησε την Ενισέη 65-75 στη Ρωσία. Παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη είναι για τον όμιλο του Άρη. Το Besiktas Nanter που είναι στο 73-65 έχει 1,5 λεπτό για το τέλος, λογικά η Besiktas το καθαρίζει. Παιχνίδι που είναι και τον όμιλο της ΑΕΚ είναι το Estudiantes Venezia, είναι στο 40-40 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Παιχνίδι του ομίλου του Άρη είναι στο 45-55, παρακαλώ πολύ, το ημίχρονο, το Ζιελόν Αγκόρα Νίμπουργκ. Νίμπουργκ έχει βάλει 55 πρώτο στο ημίχρονο. Στις 9 ξεκινάει το παιχνίδι της ΑΕΚ που παίζει στη Γερμανία με την Bayreuth και η ΑΕΚ έχει τα θέματα της. Και η ΑΕΚ έχει τα προβλήματά της και η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει βηματισμό και δυσκολεύεται πολύ. Σε 9 είναι το παιχνίδι στη Γερμανία με την Bayreuth. Σε 9.30 παίζει Μονακό με την Καρσίακα. Σε 9.30 είναι παιχνίδι επίσης για τον όμιλο του Άρη, το Αβελίνο Βόνι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα έχουμε κουβέντα με τον πρωταγωνιστή του ΠΑΟΚ για την εικόνα της ομάδας το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, χωρίς Σταμάτη Μουρελή. Σήμερα θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες μαζί μας και τον Σταμάτη. Κάναμε μια πρώτη εισαγωγή και για το παιχνίδι του Άρη και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ένας γυρνάει από το Βέλγιο με νίκη, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη παραμένει με καλό κλίμα μετά την νίκη επί της Βέντσπιλς. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον... Κατά ταπεινή μου άποψη, μάλλον πρωταγωνιστή του χθεσινού αγώνα και έχει πολλούς. Ο ΠΑΟΚ και αυτός δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κατσίβελε. Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, μας ακούς? Με ακούτε. Ωραία, ωραία. Και εγώ σ' ακούω. Μια χαρά.
Καλησπέρα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα πριν, μιλώντας λίγο για το παιχνίδι του ΠΑΟ χθες, το δικό σας με τη Ventspils, ότι ήταν άλλο ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟ έδειξε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει, έδειξε ότι σιγά σιγά βρίσκει τον καλό του εαυτό. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς με αυτό. Τον τελευταίο καιρό, ειδικότερα και από τις προπονήσεις, πράγμα που δεν μπορεί να το διαπιστώσει ο κόσμος, καλύτερη σίγουρα πορεία και φαίνεται και από τα τελευταία αποτελέσματα. Σε αυτό τι έχει βοηθήσει? Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν είστε όλοι μαζί και δουλεύετε? Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι ίσως και αρκετοί από εσάς σιγά σιγά βρίσκεστε έτσι, όχι σε φόρμα, αλλά σε καλύτερη κατάσταση από την αρχή της σεζόν? Ναι, είναι ο πρώτος καιρός που δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό και είμαστε όλοι μαζί υγιείς και προπονούμαστε. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, ώστε να βρει χημεία μια ομάδα και ρυθμό. Και αντιμετωπίζουμε και το παιχνίδι με καλύτερη, ίσως, συγκέντρωση, θα έλεγα. Εσύ, Δημήτρη, ήρθες μετά το ξεκίνημα της σεζόν, αν και ουσιαστικά ήταν πάνω στο ξεκίνημα, αλλά είχες, ναι, βρήκες μια ομάδα, έτσι, η οποία δούλευε το προηγούμενο δίμηνο, ας πούμε, και ήρθες κι εσύ και κούμπωσες σε αυτήν. Ποιες διαφορές βλέπεις τώρα από το ξεκίνημα? Όταν ήρθα εγώ ήταν η κατάσταση λίγο περίεργη λόγω του τραυματισμού του Αντώνη και αυτό που είχε με τον Τίλαρτ. Και σίγουρα από τότε και με τις προσθήκες που έγιναν με τον Γκος το τελευταίο καιρό, δείχνει να έχει βρει η ομάδα κάποια μεγαλύτερη ηρεμία, ίσως. Και με τη χρησιμοποίηση κάποιων παιχτών που δεν χρησιμοποιούνταν τόσο στην αρχή της χρονιάς, όπως είναι και ο Χρυσοκόπουλος, όπως είναι και ο Απόλλωνος Τσόχλας, έχουμε βρει μια καλύτερη χημεία, ίσως, στο τελευταίο καιρό. Και δουλεύουμε πολύ καλύτερα λόγω του ότι είμαστε και στην προπόνηση πλέον και φαίνεται και στα αποτελέσματα. Δημήτρη, εσύ τα προηγούμενα χρόνια, πέρσι στην Αστάνα, πιο παλιά στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, έχεις ακούσει προφανώς τα προηγούμενα χρόνια για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, πώς δουλεύει, τον τρόπο λειτουργίας τους και όλα αυτά. Αυτά που έχεις βρει εδώ στη Θεσσαλονίκη συμπίπτουν με αυτά έτσι που είχες ακούσει? Γιατί είναι λίγο, ξεχωριστός ο τρόπος λειτουργίας του μπασκετικού ΠΑΟΚ, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, το είχα ακούσει αυτό τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα που το ζω πραγματικά καταλαβαίνω τη διαφορά. Είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο. Πραγματικά παρέχουν σε ένα παίχτη ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να αποδώσει το γήπεδο και να είναι 100% συγκεντρωμένος αυτό. Έλεγα ότι εσύ είχες ένα καλοκαίρι περίεργο στη λογική ότι προπονήθηκες για πολύ καιρό σε πολύ υψηλό επίπεδο στη ΤΣΣΚ και στην πορεία ήρθε ο ΠΑΟΚ. Σε βοήθησε αυτή η εμπειρία? Σίγουρα ήταν μεγάλη βοήθεια να προπονηθώ και να παίξω και 9 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, με τη ΤΣΣΚ. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση μετά από αυτό το μήνα που έμεινε εκεί και ήμουνα πολύ έτοιμος στο να ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε θα ήταν στην καρδιά μου, όπως στο ΠΑΟΚ. Εμείς τον Λία Παθεδόρ τον μαθαίνουμε φέτος, να σου πω την αλήθεια, έτσι για τους λίγους μήνες που είναι εδώ. Εσύ τον ξέρεις και από την συνεργασία σας πέρσι στην Αστάνα. Είχε αρκετή πίεση στο ξεκίνημα. Είχε πολλή αμφισβήτηση, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά σιγά σιγά η ομάδα βρίσκει το πρόσωπό της. Εσύ πώς βλέπεις τη συνεργασία μαζί του? Σε ρωτάω γιατί είναι δεύτερη χρονιά που συνεργάζεσαι και ξέρω ότι δεν προέκυψε το Σεπτέμβριο. Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ σε ήθελε και τον Ιούνιο. Έτσι. Απλά ήταν άλλες συνθήκες τότε. Σέβομαι πολύ τον Ηλία και πραγματικά απολαμβάνω το παιχνίδι παίζοντας για αυτόν. Και πέρσι αλλά και φέτος. Όπως είναι λογικό, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα με
πολύ μεγάλη μερίδα οπαδών και είναι λογικό να υπάρχει πίεση όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Αλλά θα υπήρξε στήριξη από την ομάδα προς τον κόουτ και προς μας τους παίκτες, γιατί προπόθεση μας ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι η πραγματικότητα, να το πω. Σίγουρα όταν έρχονται τόσο νωρίς, νωρίς οι ήττες, δημιουργείται αυτή η αμφισβήτηση και αυτή η πίεση. Αλλά ήμασταν ενωμένοι και πιστεύω ότι βγήκαμε κάπως από αυτή την κρίση και τώρα πια μπορούμε και πιο ήρεμοι, να το πω, να παίξουμε και να δείξουμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ. Μου δίνεις καλή assist. Ήθελα να το πάω και από μόνος μου, αλλά το πήγες εσύ. Ναι. Μήπως το γεγονός ότι τα πολύ ζόρια τα περάσατε στην αρχή της σεζόν, στο ξεκίνημα, είναι έτσι, ναι. Μήπως σας βοηθάει τώρα που σιγά σιγά έτσι αρχίζετε να αποδίδετε αυτό που περιμένατε? Η αλήθεια είναι ότι σε μια τόσο μεγάλη σεζόν είναι λογικό κάποια στιγμή να μην έχει αποτελέσματα. Όλες οι ομάδες με πολύ ελάχιστες θέσεις μπορούν να το κάνουν αυτό. Σε εμάς, όπως είπα, έτυχε να είναι η αρχή της σεζόν. Αυτό ήταν γιατί είναι διαφορετικό να ξεκινάς με 4 σερίτες και διαφορετικό να παίρνεις κάποιες νίκες που είναι αυτό που σου δίνει ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα διδράσαμε σωστά με τον Άρη και μπορεί να σε ένα καλύτερο φεγγάρι θα έλεγα. Με αυτό το καλύτερο φεγγάρι έχετε το Σάββατο ένα παιχνίδι στην Αμαλιάδα με τον Κόρυβο που το ξέρουμε από όλα και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ απαιτητικά όταν υπάρχει ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι εύκολο και έχει προηγηθεί και παιχνίδι έτσι στο μεσοβδόματα για την Ευρώπη. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου? Σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Κόρυβος είναι μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι από την Παρασκευή ταξίδι μέχρι να τελειώσει το τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε τη νίκη, γιατί όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλο τις δυσκολίες. Δημήτρη, και μια τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την εθνική. Ήσουν και εσύ μέλος αυτής της εθνικής των προκριματικών, η οποία στα δικά μας τα μάτια έπαιξε και παραπάνω από αυτό που θα περιμέναμε. Έχεις βρεθεί στην Εθνική και παλιότερα, έτσι, σε δωδεκάδα έτσι, μεγάλης διοργάνωσης. Ποιες είναι οι διαφορές τώρα, γιατί τώρα ξέρεις είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πώς βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία των προκριματικών? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και αυτό γιατί έπρεπε πολύ γρήγορα να βρεθούν 15 παιδιά και να φτιάξουν μια ομάδα μέσα σε 3 μέρες. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι μέσα στο Leicester με την Αγγλία που ήταν ένας δυνατός αντίπαλος. Πήραμε εκεί την νίκη που μας έδωσε μια ψυχολογία. Και θέλω να το δω καλύτερη. Ωραία. Σίγουρα είναι κάτι περίεργο. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια και με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, στη σεζόν που είναι μεγάλη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Κατσίβελη, έτσι, που είχε. Η κουβέντα που είχε να κάνει και με ΠΑΟ και είχε να κάνει και με το ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Κατσίβελης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί μπορεί να μην ήταν στην προετοιμασία, αλλά ήρθε με την έναρξη τη σεζόν πάνω στα πολύ στραβά. Και όταν λέω πάνω στα πολύ στραβά, με τον Κόνια τραυματή και τον Τίλαρ, τότε να έχει γίνει το θέμα με το μάτι του. Ήρθε, αν θυμάμαι καλά, είχε ανακοινωθεί Πέμπτη, Παρασκευή, έκανε μια προπόνηση και το Σάββατο έπαιξε με τον Προμηθέα και έπαιξε και πολύ. Χθες είχε 8 πόντους, είχε 7 assist, τις 6 έδωσε το πρώτο δεκάλεπτο κιόλας. Έδωσε πολύ, πολύ ενέργεια πάλι, όπως το έκανε και με τον Κολοσσό αυτό πολύ καλά. Φυσικά εννοείται ότι περισσότεροι μένουν στο Κατσίβελε στο γεγονός ότι δεν βάζει βολές, ξέρω εγώ, ή ότι δεν βάζει σουτ. Αν τα έκανε και αυτά, δεν θα ήταν εδώ πέρα, παιδιά. Έτσι, το γεγονός ότι έχει μια δυναμία στο σουτ, το ξέρουμε όλοι, όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι να ξέρεις γιατί έχεις να παίξεις το ρόστερ του και να προσπαθείς να πάρεις τα καλά του στοιχεία.
Δηλαδή τα καλά στοιχεία που έχει ο Κατσίβελης είναι όσο μπορεί καλή δημιουργία, ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, την οποία νομίζω ότι δίνει το 150% κάθε φορά που είναι στο παρκέ. Και αυτό όσο μπορεί να καλύψει τις όποιες αδυναμίες έχει. Μένοντας λίγο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το χθεσινό, όπως και με τον Κολοσσέζη και χθες οι πρωταγωνιστές ήταν πολλοί. Μπορεί να πω το σκόρ ο Μαργαρίτης που είχε 15 πόντους, αλλά ακολούθησε ο Γκος που είχε 12, ο Χρυσικόπουλος είχε 10, άλλους 12 είχε ο Τζόνς που επίσης έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο που ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο Κατσίβελς επίσης ήταν ψηλά. Ο Κρουμπάλη είχε 8 πόντους, πήρε 10 rebound, έπαιξε πάρα πολύ ξύλο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και μάλιστα και με πιο δυνατούς παίχτες, πιο ψηλούς, να το πω έτσι. Αλλά ο Κρουμπάλη αυτός είναι. Αυτός που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια είναι ο Κρουμπάλη και όχι αυτός που βλέπουμε στο ξεκίνημα. Και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι το είπε και ο Δημήτρης πριν, ο Κατσίβελς, ότι όταν δεν είναι πλήρης η ομάδα, προφανώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει. Και αυτό της βγαίνει και στο γήπεδο και με άσχημα αποτελέσματα. Πλέον που οι περισσότεροι είναι παρόντες και καλύτερα παίζει η ομάδα και ατομικά ο καθένας κάνει αυτά που μπορεί να κάνει καλά. Ο Κρουμπάλη είναι ένας κοντός σέντερ, έτσι, μοντέρνος να το πω, ο οποίος μπορεί να μαρκάρει οποιονδήποτε, μπορεί να παίξει ψηλά οποιονδήποτε αντίπαλο, έχει πολύ δύναμη, είναι πολύ καλό στο κομμάτι του rebound, ειδικά στο επιθετικό rebound, αυτό έχει να κάνει και λίγο και με το ταλέντο που έχει ο ίδιος. Παίρνει πολύ καλές θέσεις και είναι ένα παιδί το οποίο εφόσον δουλέψεις έτσι ώστε να παίξει με τον πικερόλ να τελειώσει μια φάση, ξέρει να το κάνει πολύ καλά. Αν περιμένεις να πάρει την μπάλα για να παίξει με πλάτη, όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Αν περιμένεις να πάρει την μπάλα στα 5 μέτρα, στα 6, να κάνει ένα βηματάκι να σουτάρει, όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε και στα τελευταία παιχνίδια τα κάνει πολύ καλά γιατί λειτουργεί καλύτερα και ο ΠΑΟΚ και βοηθάει πολύ περισσότερο και ο Κρουμπάλη. Αυτό είναι ο Κρουμπάλη. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε τον προηγούμενο καιρό. Βλέπουμε έναν Γκος ο οποίος αυτό το οποίο μαθαίναμε όλες τις προηγούμενες μέρες που ήταν εδώ, ότι γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσαρμοστεί πολύ εύκολα όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, το βλέπουμε και στα παιχνίδια. Χθες, μάλιστα, τέταρτη περίοδο είχε σημαντικούς πόντους. Είχε δύο σημαντικά σουτ. Ακόμα δεν είναι έτοιμος. Σωματικά δεν είναι στο 100%. Το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Και πώς να είσαι στο 100% όταν όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έπαιζε. Έτσι. Δεν είχε κάποια ομάδα. Προφανώς και θα χρειαστεί λίγο χρόνο ούτως ώστε σωματικά να βρει ρυθμό. Αλλά στον ΠΑΟΚ και πολύ μένει στο γήπεδο και ευκαιρίες έχει και πρωτοβουλίες παίρνει. Και νομίζω ότι όταν θα βρει ρυθμό καλά και με το κορμί του, θα δίνει πολύ περισσότερα. Μας το είπε και ο Δημήτρης πριν ο Κατσίβελης ότι στα τελευταία παιχνίδια, γενικά το τελευταίο καιρό, έχουν βγει μπροστά και κάποιοι Έλληνες παίχτες που μπορεί να μην έπαιζαν στην αρχή. Και έτσι είναι. Χθες ο Χρυσικόπουλος πάλι είχε 10 πόντους. Πάλι βοήθησε. Και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Όσο ήταν στο παρκέ. Ο Τσόχλας έμεινε λίγο. Okay. Ο Μαργαρίτης ήταν πάλι πρώτο σκόρερ. Χθες ο Μαργαρίτης στα τελευταία παιχνίδια είναι σταθερά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Όχι σε όλα, στα περισσότερα. Όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη γενικότερη βελτίωση της ομάδας. Είναι ξεκάθαρο. Και το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έχει 4 και 5 παίκτες σε διψήφιο αριθμό είναι επίσης σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Χθες επίσης ο ΠΑΟΚ τελείωσε το παιχνίδι με 18 ασίστ και 8 λάθη, αν θυμάμαι καλά. Ενώ με τον Κολοσσό είχε 12 ασίστ για 16 λάθη. Στο πρώτο παιχνίδι του Γκος, ας πούμε. Φάνηκε ακόμα και στις 3-4 μέρες ότι η δημιουργία πήγε καλύτερα. Έτσι, ο Γκος, αν θυμάμαι καλά, έδωσε 4 χθες. 4 τελικές πάσεις. Ο Κατσίβελς ήταν επέδωσε με 7. Ο Κόνιαρης δεν έπαιξε τόσο πολύ χθες. Έτσι που επέστρεψε. Αλλά ξαναλέω ότι γι' αυτό είναι σημαντικό. Γενικά, χθες ο ΠΑΟΚ είχε καλή εικόνα επιθετική και στην αναλογία στις λαθών και στην ευστοχία του σε τίποτα και τρίποντα και στις βολές. Είχε ένα θέμα στα rebound. Είναι αυτό που λέμε που χρειάζεται βελτίωση πολλές φορές. Είχε θέμα στα rebound. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε σοβαρό θέμα. Στην εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Το βελτίωσε στην πορεία του αγώνα. Αλλά πάλι είχε λιγότερα. Νομίζω τα rebound χθες 35-41 στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Φίλος 107 λέει: Κρουμπάλα, Ροσνίκο, rebound, τα μινάρα στις αλλαγές, βάζει για τα ποντάκια του. Αυτό θα είναι ο παίκτης κλειδί φέτος, είναι καλά. Ναι, αυτά θέλει ο ΠΑΟΚ από τον Κρουμπάλη. Φίλε μου, αυτά θέλει. Θέλει rebound, θέλει ενέργεια, θέλει
να αλλάζει το pick and roll και να μείνει με το κοντό και να τον παίζει άμυνα, γιατί μπορεί να το κάνει. Χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κουρμπάλη ήταν πολλές φορές που ήταν παντού. Έτρεχε παντού. Και στην επίθεση να δουλεύεις έτσι, ούτως ώστε ο Κουρμπάλη, επειδή δεν είναι ένας παίχτης, δεν είναι σέντερμεν, αλλά δεν είναι 2-7-2-8 για να μπορεί να πάει καθαρά στο καλάθι με ψηλότερους παίχτες. Να δουλεύεις έτσι ώστε να τελειώσει σωστά ένα pick and roll. Δηλαδή κοντά στο καλάθι να τελειώσει με καλάθι. Αυτό ξέρω το κάνει πολύ καλά. Και γενικά στο θέμα της θέσης που παίρνει μέσα στη ρακέτα και σε άμυνα και σε επίθεση είναι αρκετά καλός ο Κρουμπάλη. Ειδικά στο θέμα του rebound είναι πάρα πολύ καλός αυτό το θέμα. Αλλά ξαναλέω ότι ο Κρουμπάλη αυτά τα έκανε και πέρσι στην Αστάνα, τα έκανε και στο Λαύριο πρόπερσι. Το τελείωσε ζώμα το Λαύριο, ο Κρουμπάλη πήγε στη Βενέτσια, στην Ιταλία, play-off Ιταλίας. Πέρσι στην Αστάνα έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή ο μέσος του όρος είναι αυτά που βλέπουμε τώρα, στα τελευταία παιχνίδια. Όχι αυτό που βλέπουμε στο ξεκίνημα, εκείνο το κακό του πρόσωπο. Το οποίο δεν είχε να κάνει μόνο με τον ίδιο. Είχε να κάνει και με την γενικότερη λειτουργία της ομάδας. Γενικά το είπε και ο Παπαθεοδόρου χθες και είναι αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στάρ. Ειδικά από τη στιγμή που τελείωσε το θέμα με τον Ντίλαρντ, δεν έχει κάποιον που να ξέρεις ότι θα πεις «Α, σφίχτηκα, θα του δώσω εκεί την μπάλα». Για να παίξει ένα αντίον ενός. Μπορεί να είναι ογκώστη πορεία σε αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο με τον Ντίλαρντ σε αυτό το πράγμα. Έχει αρκετούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά αναδιαστήματα. Και ο Κρουμπάλ είναι ένας τέτοιος. Μπορεί να κάνουν πολλές δουλειές. Ο Κρουμπάλη κάνει πολλές δουλειές. Ο Μαργαρίτης κάνει πολλές δουλειές. Ο Κατσίβελης κάνει πολλές δουλειές. Ο Κόνιαρης κάνει πολλές δουλειές. Ο Χρυσικόπουλος σιγά σιγά κάνει πολλές δουλειές. Έχει επιλογές. Έχει ένα ρόστερ τέτοιο το οποίο για το επίπεδό του είναι καλό. Έχει ένα ρόστερ το οποίο για εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή κάτω για μια ομάδα που θέλει να μπει στην τετράδα της Α1, που θέλει να διεκδικήσει μια πρόκληση 16 Champions League και από εκεί ό,τι της βγει, το επίπεδο του είναι καλό όσον αφορά το ρόστερ. Το ότι είχε προβλήματα, είχε προβλήματα. Ξεκάθαρο. Έκανε μια αλλαγή, έφερε δύο καινούριους παίχτες, γιατί είναι και ο Κατσίβελης καινούριος παίχτης, και σιγά σιγά προσπαθεί να βρει το πρόσωπό του. Μπορεί να πάει το Σάββατο στα Μαλαιάτα, να κάνει μια κακή εμφάνιση και να χάσει. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι καλά. Είναι καλά, και εφόσον δεν είναι αφελής το Σάββατο, και όταν λέω αφελής, επειδή αυτές τις ομάδες τις ξέρουμε και τις έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε και φέτος τον Κόρυβο. Που είναι ομάδες που βασίζονται πολύ στους Αμερικανούς, πάνε πολύ στο ένας εναντίον ενός και γενικότερα σε λίγο πιο άναρχο μπάσκετ, προσπαθούν να ανοίξουν το ρυθμό πολύ για να εκμεταλλευτούν το ατομικό ταλέντο των διάφορων Αμερικανών που έχουν. Εφόσον αυτό το πράγμα είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις, μπορείς να πάρεις και την νίκη. Ας πούμε, αυτό το πράγμα στα Τρίκαλα που το αναφέρω ως τελευταίο κακό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που ήταν τότε στα Τρίκαλα, δεν ήταν έτοιμος να το κάνει. Άλλη ομάδα τότε. Άλλη ψυχολογία, άλλη αγωνιστική κατάσταση. Τώρα είναι διαφορετική αυτή η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Και το Σάββατο παίζει στην Αμαλιάδα. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο τι γίνεται στον όμιλο του ΠΑΟΚ, καθώς χθες ήταν τα περισσότερα παιχνίδια. Είναι τελικό και το Μπεσίκτας Ναντέρ που είναι 79-74. Ζελόνα Γκόραν Ίμπουργκ είναι στο 70-76. 6-45 πριν το τέλος. Το Estudiantes Venezia είναι 66-68 στον όμιλο της ΑΕΚ. 4-26 πριν το τέλος. Και σε λίγο τώρα, σε 9 η ώρα, ξεκινάει και τον Bayreuth ΑΕΚ. Να δούμε λίγο τι γίνεται στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε χθες την Ventspils, την πλησίασε στη μία νίκη. Η Ventspils πήγε στο 3-4 μετά την ήττα της. Ο ΠΑΟΚ πήγε στο 2-5. Στο 2-5 είναι και η Gaziantep, που είναι στην έκτη θέση. Η Σαλόν που νίκησε χθες την Gaziantep είναι στο 3-4 μαζί με τη Ventspils. Και έπειτα είπαμε τώρα, χθες την Ερήφη νίκησε την Νεπτούνας στον τεμπούτο του Φώτη Κατσικάριου στον πάγκο της στο Champions League. Την Ερήφη, η οποία ανακοίνωσε και την απόκριση του Κώστα Βασιλιάδη, θα τον βρει αντίπαλο του ξανά ο ΠΑΟΚ στο μεταξύ του παιχνίδι για τον όμιλο. Η Ludwigsburg νίκησε την Ορλαντίνη, είπαμε σήμερα, και είναι στο 6-1. Οπότε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ σημαντικό μάτς με τους Γερμανούς την επόμενη εβδομάδα. Οι Γερμανοί όμως, οι οποίοι απέχουν τρεις νίκες από τις ομάδες που είναι εκτός πρόκρισης, δηλαδή από την πέμπτη θέση η Ludwigsburg απέχει τρεις ήττες, οπότε το κίνητρο του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο για νίκη. Η Ludwigsburg βέβαια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και την είδαμε κιόλας και στα περισσότερα παιχνίδια, έχει όχι απλά επιβάλλει το ρυθμό της, είναι από τις ομάδες με τον μεγαλύτερο ρυθμό και το μεγαλύτερο τέμπο στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι το μάτς του Σαββάτου, και έπειτα θα ασχοληθούμε και με αυτό το μάτς της ερχόμενης Τετάρτης, αν θυμάμαι καλά. Είναι εντός έδρας εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φτάσαμε στις 9, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε και για Άρη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Basket City. Είπαμε αρκετά για ΠΑΟΚ στην πρώτη ώρα. Είχαμε και την κουβέντα με τον Δημήτρη τον Κατσίβελη, που είχε να μας πει αρκετά για τον ΠΑΟΚ του τελευταίου καιρού και γενικότερα αυτή η σεζόν που εξελίσσεται, που σιγά σιγά παίρνει τέλος πάντων μια καλή πορεία για τον ΠΑΟΚ. Πάμε και στα του Άρη. Πριν πάμε στα του Άρη, να πούμε ότι ξεκίνησε και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα στη Γερμανία. Χάνει από την Bayreuth με 19-7. Στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στον όμιλο του Άρη, που είναι το Ζιελόν Αγκόρα Νίμπουργκ, είναι στο 82-86, περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής το Γιάννη Παραπονιάρη. Γιάννη, τι γίνεται, φίλε? Χρόνια σου πολλά και στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, να είσαι καλά. Νίκο, ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Όλα καλά. Πώς πάει? Πώς πάει? Δεν πάει καλά, φίλε. Δεν πάει καλά. Και δεν βλέπω λίγο και να σηκώνεται και κεφάλι. Δηλαδή το να σηκώνεται με ΑΕ, έτσι. Ναι, με ΑΙ και λέμε ΑΕ. Γιατί. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και με τον Χρήσανδο και με τον Αλέξη που το συζητούσαμε και το απόγευμα, είπανε πολύ σωστά τα παιδιά ότι η ομάδα αρχίζει σιγά-σιγά να εθίζεται σε μια μετριότητα και να πηγαίνει από ήττα σε ήττα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν περιποιεί τιμή για μια ομάδα του Βεληνικούς και του μεγέθους και της ιστορίας του Άρη. Όσοι την απαρτίζουν οφείλουν να αντιληφθούν σε ποια ομάδα παίζουν, ποια ομάδα εκπροσωπούν και άμεσα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βρουν τους τρόπους ούτως ώστε να αλλάξουν την εικόνα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες, αναφέρομαι και στους προπονητές, αναφέρομαι φυσικά και στη διοίκηση η οποία φέρει τη δική της ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Γενικότερα βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι ο Άρης και αγωνιστικά και διοικητικά όσο δεν έρχεται κάποιο χαρμόσυνο μήνυμα από την πλευρά που υπάρχει με τις τουρκικές χορηγίες και τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της πλευράς της ΚΑΕ και των υποψηφίων Τούρκων χορηγών. Δεν μπορούμε να είμαστε ενθουσιώδεις, κρατάμε ένα μικρό καλάθι γενικότερα και περιμένουμε να αποτύπωσουμε... Για ξέρεις τι, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι το εξωαγωνιστικό, εγώ λίγο έχω μυαλό, μου αρέσει πιο πολύ το αγωνιστικό να μένω, σου πω, παρά το γύρω-γύρω. Okay. Ναι. Άλλου σου αρέσει πιο πολύ το γύρω-γύρω, ρε φίλε. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το μπασχετικό. Γιατί η αλήθεια είναι στο δικό μας το άθλημα υπάρχει πάντα εξήγηση. Άτρεπε, ναι. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν μπορείς να χάσεις επειδή ήσουν άτυχος, ας πούμε. Δηλαδή, όταν χάνεις, κάτι κάνεις λάθος. Τελείωσε. Πάντα συντρέχει λόγος. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που είναι ο Άρης τώρα που. Ξέρεις, μετά από ένα ξεκίνημα καλό με εκείνες τις δύο νίκες με τον επί του ΠΑΟΚ και επί της ΑΕΚ, ξέρεις που δώσανε ρε παιδί μου έτσι και περισσότερη όθηση και στην ομάδα για να πιστέψει αυτό που κάνει και ζέσταναν λίγο και τον κόσμο παραπάνω γιατί ο Άρης έχει αυτή τη σχέση, δηλαδή εξαρτάται και από τον κόσμο του, να το πω έτσι. Ζει με αυτόν, να το πω έτσι, γιατί αν σε μάθει χωρίς τον κόσμο, αυτό θέλω να σου πω, κατάλαβες. Και στην πόλη και η ΑΕΚ, ας πούμε. Εντάξει. Δεν έχει γεμάτα γήπεδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι όπως είναι η φάση τώρα και η κατάσταση, ίσως λίγο το κομμάτι το αγωνιστικό να θέλει λίγο και τους Έλληνες να βγουν πιο μπροστά, να το πω κάπως έτσι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, στα δύσκολα, ο Έλληνας είναι αυτός που θα κάνει το βήμα μπροστά για να σε βγάλει από την ζόρικη κατάσταση. Το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάσταση του κάθε Έλληνα, έτσι έχει να κάνει και με τη δουλειά που γίνεται, με το πώς μπορεί να σου δώσει τα χαρακτηριστικά του καθένας. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο όχι πρέπει να γίνει, αλλά είναι μάλλον και σαν μονόδρομος για τον Άρη, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι απαραίτητο, πραγματικά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, Νίκο. Πραγματικά οι Έλληνες, τα παιδιά τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τις απαιτήσεις που έχει μια ομάδα σαν τον Άρη, αφουγκράζονται και την αγωνία και την πίκρα και την έτσι, απεσιοδοξία που υπάρχει στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας όταν παρουσιάζονται μέρες σαν και το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα όπου η ομάδα πραγματικά διασύρθηκε με αυτό το εξεπληστικό 70-40 την ήττα που υπέστη από τον Προμηθέα Πατρών. Ο Έλληνας, όπως και να το κάνουμε, θα το εκλάβει διαφορετικά γιατί θα ακούσει την μουρμούρα από την κερκίδα, τη δικαιολογημένη μουρμούρα από την κερκίδα,
Γενικότερα θα δει όλες τις αντιδράσεις, όλη την περιδέουσα ατμόσφαιρα. Οι Αμερικάνοι είναι πιο ψυχροί επαγγελματίες, δηλαδή αν βλέπουν δηλαδή ότι μια κατάσταση δεν τους σηκώνει, αν βλέπουν ότι το κλίμα δεν τους σηκώνει, μπορούν να απευθυνθούν και στον ατζέντη τους και να τους πει να τους βρει την επόμενη μέρα μια καινούργια ομάδα για να πάνε να παίξουν. Και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ας πούμε, μπορεί να απευθυνθούν και εγωιστικά για να γράψουν νούμερα και να έχουν κάτι να επιδείξουν για να φύγουν από αυτή την κατάσταση. Ναι, και... οι Έλληνες παίκτες το εκλαμβάνουν κάπως διαφορετικά. Είναι πιο συναισθηματικά δεμένοι με τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται την Ελλάδα, οπότε σίγουρα είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται τώρα στα δύσκολα να κάνουν το βήμα παραπάνω και να παρασύρουν σε αυτόν τον ρυθμό και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, δείχνοντάς τους να καταλάβουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Και τώρα πάμε και στο εξαγωνιστικό, γιατί αναγκαστικά έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Άρη, το ένα έχει σχέση με το άλλο, δυστυχώς. Έτσι, και εδώ τώρα πάμε στο άλλο, ότι πώς να ασχοληθείς με το καθαρά αγωνιστικό και να πεις ότι μου λείπουν αυτά τα κομμάτια από το puzzle ή τέλος πάντων πρέπει να συγκεντρωθώ σε αυτά που πρέπει να κάνω στην προπόνηση και να τα βγάλω και στο γήπεδο. Όταν στο εισαγωνιστικό υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο θέμα το οποίο όλοι το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και προφανώς και μέσα στην ομάδα το περιμένουν, δεν είναι έξω από τον κόσμο αυτή. Και έχει και τις διάφορες έτσι προεκτάσεις του μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ο Βόν, ας πούμε, έφυγε. Ο Πέτουεϊ είναι εκτός ομάδας. Αυτή, και άντε πες ότι ο Βον με την απόκριση του Μποχορίδη καλύφθηκε το κενό. Okay. Πρέπει να καλύψει το κενό του Πέτουεϊ. Προφανώς ο Άρης σε κάποια φάση θα πρέπει να βγει και στην αγορά να βρει και έναν ακόμα παίχτη, λέω εγώ. Σωστό. Να σου πω τουλάχιστον ένα έτσι όπως τη βλέπω την κατάσταση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή, Νίκο, αν ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε την οικονομική δυνατότητα, αν η ομάδα του προσέφερε αυτή την δυνατότητα, είναι σίγουρο πως θα προχωρούσε σε αντικατάσταση των ξένων πριν του Keith Benson. Και στην περίπτωση του Αμερικάνου Σέντερ βάζω και ένα μικρό ερωτηματικό. Αν υπήρχε αυτή η οικονομική δυνατότητα, θα προχωρούσε ο Δράκος σε άλλες επιλογές. Θα είχε τουλάχιστον έτσι μια δυνατότητα να αλλάξει κάποια πράγματα, να διορθώσει κάποια κακώς κείμενα, κάποιες λανθασμένες επιλογές που έγιναν το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έκτισε το ρόστερ του, το συμπλήρωσε 2 μέρες πριν παίξει το πρώτο και επίσημο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον προημιτελικό του κυπέλου. Οπότε όποιες επιλογές έγιναν, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έγιναν υπό την πίεση του χρόνου. Γιατί όταν δεν βρίσκεις αυτό που θέλεις στην αγορά ή όταν αυτό που έχεις εντοπίσει και ταιριάζει απόλυτα στα θέλω σου και στο αγωνιστικό σου πλάνο και σε αυτό που θέλεις να παρουσιάσεις μέσα στο παρκέ, αλλά οι οικονομικές σου δυνατότητες δεν μπορούν να το ικανοποιήσουν, αναγκαστικά στρέφεσαι σε άλλες λύσεις και προσαρμόζεσαι σε μια διαφορετική κατάσταση. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αυτό έχει κάνει. Έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα είναι αξιόμαχο, το οποίο σε κάθε παιχνίδι θα βγάζει ένταση, θα βγάζει πάθος, θα βγάζει ενέργεια και θα καλύπτει έτσι και κάποια στοιχεία ποιότητας που δεν τα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δεδομένη χρονική στιγμή, και μέσα από την προπονητική διαδικασία και από την καθημερινή δουλειά θα προσπαθεί να βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. Εντάξει, η ομάδα έχει τους ποιοτικούς παίκτες, έχει τα παιδιά με εμπειρία, έχει τον Βασιλόπουλο, έχει τον Αθηναίου, έχει τον Τσαερέλη, παιδιά που έχουν πολύ υψηλές παραστάσεις, παιδιά τα οποία έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα, αλλά όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι σε μια ομάδα οι Αμερικάνοι παίκτες κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την διαφορά. Αν σου βγουν καλοί οι Αμερικάνοι, τότε μπορείς να έχεις βλέψεις και να κάνεις πραγματικά όνειρα για κάτι το πολύ μεγάλο. Το βλέπουμε και στις φετινές ομάδες της Basket League, οι οποίες έχουν καλούς Αμερικάνους. Βλέπουμε δηλαδή το Λάβριο, το οποίο είναι μια έκπληξη φέτος.
Βλέπουμε τον Προμηθέα Πατρών που έχει μαζέψει μια 12 παιδιά. Ο Προμηθέας δεν έχει, δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα Αμερικάνων. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα 11 παιχτών, 2 σε κάθε θέση. Σωστά. Ίσως. Έχει όμως και εκεί κάποια, κάποια κομμάτια τα οποία συμπλήρωσαν το παζλ. Έχει τον Ρέλεφορντ, έχει τον Χολ, παιδιά δηλαδή τα οποία κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους στην Ελληνική Λίγκα, έδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Τους απέκτησε ο Προμηθέας και έχει χτίσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία είναι και η ευχάριστη έκκληση του πρωταθλήματος και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της, της βαθμολογίας. Βέβαια, στην περίπτωση του Άρη, το αξιοπερίεργο είναι ότι η ομάδα έχει το τέταρτο μεγαλύτερο μπάτζετ της κατηγορίας, πίσω από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Άρη, όσο υπήρχε και ο Κουάμε Βον στο δυναμικό της ομάδας, ήταν περίπου στις 800.000 ευρώ. Οπότε εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι έχουν ένα όνομα στην αγορά, έχουν μια αξία, δεν μπορούν να αποδώσουν όπως απέδιδαν περίπου πέρσι. Πέρσι ο Βον στην Φρακφούρτη, στους Skyliners, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του γερμανικού πρωταθλήματος. Και στον μπάσκετ του Champions League πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Απέναντι στον Άρη μάλιστα ήταν και πρωταγωνιστής στις δύο νίκες της γερμανικής ομάδας. Ο Γκάρι Μπέλ επίσης πάρα πολύ θετική χρονιά, πάρα πολύ γεμάτη χρονιά με την Ρώσα Ράντομ. Γενικότερα αυτό που αναρωτούνται οι φίλοι που βλέπουν την ομάδα τους και στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι γιατί δεν μπορεί ακόμη να αποδώσει βάσει των δυνατοτήτων της και βάσει των όσων έχουν δείξει το παρελθόν οι παίκτες ότι μπορούν να κάνουν. Τώρα Γιάννη, βοήθαμε λίγο. Ο Άρης υποδέχεται την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, το Παναθηναϊκό, σωστά? Σωστά. Μετά παίζει στην Πολωνία με τη Ζιρόνα Αγκόρα και μετά πάει στην Κιμή. Σωστά. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα. Με δύο εκτός έδρας παιχνίδια και εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση με διαδοτικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα. Το πώς θα παρουσιαστούν οι κίτρινοι στην συγκεκριμένη αναμέτρηση και κυρίως το τι εικόνα θα βγάλουν μέσα στην έδρα τους είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σκέφτομαι αν παρουσιάσει μια εικόνα ο Άρης ανάλογη με αυτήν που παρουσίασε στον Προμηθέα, αν και το θεωρώ δύσκολο να ξαναπαρουσιαστεί. Κοιτάξτε, να σου πω λίγο κάτι με τον Προμηθέα. Επειδή το παιχνίδι έτυχε να το δω, δηλαδή με το χθεσινό παιχνίδι δεν πρόλαβα να το δω. Με τον Προμηθέα το είδα το παιχνίδι. Νομίζω ότι εκνευρίστηκε πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά, στο δεύτερη περίοδο, με τις αποφάσεις των διαιτητών. Τώρα, δικαιολογημένα και δικαιολογημένα, δεν μπορείς να εκνευρίσεις τόσο πολύ. Έτσι, γιατί όντως οι αποφάσεις ήταν υπέρ του Προμηθέα σχεδόν όλες. Έτσι. Απλά όταν κάνεις τέτοια εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, το όποιο παράπονο και όποιο εκνευρισμό έχεις, δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, ρε φίλε. Γιατί, δεν δικαιολογείται, δηλαδή, πούμε, πραγματικά. Νομίζω το Προμηθέας... Είναι 11 πόντι μέσα σε 20 αγωνιστικά λεπτά. Είναι, ναι. Δεν γίνεται, δεν έχει συμβεί σε επαγγελματική ομάδα. Και νομίζω ότι ο Προμηθέας έχει κάνει καλύτερες εμφανίσεις από αυτήν. Δηλαδή, παρότι νίκησε τον Άρη 30 πόντους σε αυτό το παιχνίδι, ήταν, πιστεύω, περισσότερο λόγω της πολύ κακής εικόνας του Άρη παρά της εικόνας του καλού Προμηθέα. Σωστά. Σωστά, είναι αλήθεια αυτό. Ο Άρης έδωσε δικαιώματα γιατί και ο Προμηθέας έχει τελειώσει την αναμέτρηση με 40 χαμένα σούτ. Έτσι. Σωστά. Έχει πάρει πολλές προσπάθειες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, τις οποίες τις έχει χάσει. Ναι. Αλλά είναι τέτοια εικόνα του Άρη, η οποία δίνει τη δυνατότητα, δίνει το δικαίωμα στην ομάδα του Μάκη Γιατρά να κάνει το παιχνίδι της, να βρει το ρυθμό της από ένα σημείο και μετά. Όπως είπες, και τα σφυρίγματα έπαιξαν και αυτά το δικό τους ρόλο σε ένα σημείο που ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι, είναι στο σύν 7, σύν 9, σημαίνεται εκεί κοντά στους 10 πόντους η διαφορά. Ξαφνικά το διοικητικό τρίο αρχίζει και δίνει όλες τις κατοχές στον Προμηθέα και δεύτερες ευκαιρίες τους πατρινούς από τις οποίες βρίσκουν πόντους. Αλλά εντάξει, αφού είναι δεύτερο μετά, πού να μείνεις και τι να πεις για τις αποφάσεις διαιτητών. Λέω, όταν υπάρχει αυτή η εικόνα μετά στο δεύτερο ημίχρονο, πώς να μείνεις στους διαιτητές και τι να πεις για αυτούς? Πραγματικά, ναι. Πραγματικά, τα επισκιάζει όλα αυτή που πάρα πολύ
άσχημη και ντροπιαστική, όπως μεταφέρανε η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία, και πριν κλείσουμε στο κομμάτι των Τούρκων, δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχει κανένα post καινούριο, δεν το έχω χάσει λίγο για να είμαι ειλικρινής λόγω εορταστικής ημέρας. Υπάρχει κάποιο post καινούριο? Όχι, ούτε ένα από πουθενά. Ούτε ένα, ούτε μια φωτογραφία. Αυτό είναι θέμα. Αυτό ναι, είναι θέμα. Αφού δεν υπάρχει κανένα. Προσπαθούμε λίγο να εκτονώσουμε την κατάσταση και να την προσεγγίσουμε με λίγο χιούμορ, γιατί αν πραγματικά το δούμε στην πραγματική του διάσταση με όλα αυτά που έχουν συμβεί από τον περασμένο Μάιο, θα πω εγώ, που έγινε εμφανές το πρόβλημα μέσα στην ομάδα από αυτή την περιπέτεια που έχει ο Νίκος Λαρκάρης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, είναι πραγματικά σε πολύ άσχημο επίπεδο τα πράγματα. Δηλαδή να κυκλοφορούν επίσημα έγγραφα της ΚΑΕ στο Facebook, να γίνονται ανακοινώσεις από τον μεσάζοντα που έφερε σε επαφή δύο επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια δουλειά. Να γίνονται σχόλια σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν το μετοχικό, την μετοχική σύσταση, ας πούμε, του Συμβουλίου της ΚΑΕ. Είναι πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σε επαγγελματικούς συλλόγους και σε ανώνυμες εταιρείες. Είναι δηλαδή μια πολύ άσχημη εικόνα αυτή που βγαίνει προς τα έξω για τον Άρη. Και όπως έλεγε και ο Χρήσανθος το απόγευμα, μπορεί όντως όλα αυτά να έχουν υπόσταση, και σίγουρα θα έχουν υπόσταση, γιατί έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα, γνωρίζουμε το προφίλ τους, είναι σοβαροί επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια στην αγορά και στο εμπόριο και έχουν να επιδείξουν έργο, αλλά όλη αυτή η διαδικασία η οποία γίνεται, όλη αυτή η διαδικασία με την οποία προσεγγίζεται το όλο θέμα, τους κάνει αναξιόπιστους. Και φυσικά εμάς μας κάνει επιφυλακτικούς και τους φιλάθλους του Άρη δεν τους επιτρέπει σε ακραία συναισθήματα. Όταν δηλαδή κυκλοφορούν επίσημα έγγραφα της ΚΑΕ στο Facebook, τι σοβαρότητα. Πώς να το δει σοβαρά, ναι, σωστά. Πραγματικά. Και, και από την πλευρά της ΚΑΕ να μην υπάρχει επίσημη τοποθέτηση. Για κάτι, τουλάχιστον να μας δώσει κάποια στοιχεία, ένα μπούσουλα, ένα μέτρο, ώστε να ξέρουμε πού βαδίζει η κατάσταση, για να μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει την όλη κατάσταση. Δεν έχω. Μακάρι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στο επόμενο διήμερο, Πέμπτη Παρασκευή, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του κ. Κολοβέτσιου, να έχουμε έτσι μια συνέντευξη τύπου, μια επίσημη τοποθέτηση από επίσημα χείλη, από τον επίσημο Άρη, μια επικύρωση της συμφωνίας με όλη την νόμιμη διαδικασία και με όλα τα νόμιμα έγγραφα και τις υπογραφές, και πραγματικά να λάβει τέλος θετικά όλη αυτή η διαδικασία για να μπορέσει η ομάδα να ανασάνει, καθώς τα οικονομικά προβλήματα είναι πάρα πολλά και όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, Νίκο, επηρεάζουν και το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Μάλιστα. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις το βράδυ σου. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλό βράδυ. Καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη και το ρεπορτάζ του Άρη, που όπως και να το κάνουμε έχει διάφορα θέματα ανοιχτά, έχει διάφορα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό στον Άρη, είναι και το εξαγωνιστικό και όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους Τούρκους χορηγούς, να το πω εγώ έτσι. Μια υπόθεση η οποία έχει τραβήξει αρκετά και είναι αυτό που λέγαμε, που έλεγε ο Γιάννης πριν, είναι ένα θέμα που ανά πάσα στιγμή και σχεδόν κάθε μέρα όλο για κάτι βγαίνει μέσω Facebook, δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, FM και όταν τα μηνύματά σου στο 545-26, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τρόπος επικοινωνίας και μέσω Facebook, Basket City, κάνετε ένα αίτημα μέσα στην ομάδα μας, όλο μαζί μια λέξη για το κεφαλαίο και κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφοντας θα κάνουμε λίγο κουβέντα για ό,τι έγινε στο Champions League, να δούμε λίγο πρόγραμμα και αποτελέσματα, να δούμε λίγο και NBA τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θυμάμαι καλά. Κλείνεται 23 το παιδί αυτό. Θα τα πούμε και γι' αυτό και γι' αυτό που έγινε στη Βοστόνη. Η ΑΕΚ στη Γερμανία στα μέσα της δεύτερης περίοδου χάνει 36-20 από την Bayreuth. Δύσκολα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Είπαμε αρκετά για ΠΑΟΚ και Άρη. Μιλήσαμε και με πρωταγωνιστή. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Κατσίβελη για τον ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε με τον Γιάννη Παραπονιάρη για τον Άρη. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα δούμε λίγο τι έγινε στο Champions League τις δύο προηγούμενες ημέρες. Πώς πάει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Πού βρίσκονται οι ομάδες μας. Το παιχνίδι της ΑΕΚ που είναι σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ σιγά σιγά το παλεύει για να το μαζέψει. Ξεκίνησε άσχημα, αλλά. Έχει μαζέψει διαφορά στους 9 τώρα με ένα καλάθι του Σάκοτα στην έδρα της Bayreuth. Στον όμιλο του Άρη η Νίμπουργκ νίκησε με 88-82 μέσα στην έδρα της Γελώνα Γκόρα. Στον όμιλο της ΑΕΚ και του Ντιάντες τελικά με έναν πόντο επικράτησε της Βενέτσιας. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Bayreuth ΑΕΚ είπαμε είναι 44-35 τελευταίο λεπτό του αγώνα του ημιχρόνου. Μονακό Καρσέγα ξεκίνησε 13-8 και το Αβελίνο Βόνι που είναι για τον όμιλο του Άρη είναι στο 9-17. Είπαμε για την κατάσταση στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος με την νίκη που πήρε προσπαθεί να πλησιάσει την τέταρτη θέση. Για τον όμιλο της ΑΕΚ δεν μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά από τη στιγμή που υπάρχουν παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση. Στην τέταρτη είναι οι Εστουντιάντες μαζί με την Μπάμβιτ που έχουν 4 νίκες, 4-3. Η ΑΕΚ είναι στο 3-3. Αν κερδίσει σήμερα, ισοβαθμεί και αυτή και με την Μπάμβιτ και με την Εστουντιάντες. Έχει χάσει και από τις δύο στο πρωτογύρο στην έδρα της. Αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα στην έδρα της Bayreuth, που είναι και αφήσω στο 3-3 ανοιχτά, είναι και στον όμιλο της ΑΕΚ τα πράγματα. Είναι αρκετά ανοιχτά. Ακόμα και ο Ολύμπια Λουμπλιάνας δεν μπουν στο 2-5 στην πρώτη τελευταία θέση. Είναι δύο νίκες από την τέταρτη θέση, δεν έχει μεγάλη απόσταση. Στον όμιλο του Άρη, η Μπεσίκτας νικώντας σήμερα την Αντέρ στον όμιλο, ας το πούμε ντέρμπι του ομίλου, καθώς τον απόδοση με το δεύτερο. Πήγε στο 6-1, οι Γάλλοι πήγανε στο 5-2. Η Οστάνδη που νίκησε χθες τον Άρη είναι στο 3-4 όπως και ο Άρης. Η Αβελίνο παίζει αυτή την ώρα με τη Βόνη, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Και η Νίμπουργκ νικώντας την Ζιρόνα Γκόρα πήγε στο 4-3. Οπότε η Νίμπουργκ αυτή τη στιγμή είναι τρίτη. Έχει δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης μπροστά του. Έχει πολύ, πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Το θέμα είναι πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και πώς θα αλλάξει την εικόνα του. Να πάμε λίγο να δούμε τι έγινε και στο NBA. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Γιάνναρο τον Αντετοκούμπο, ο οποίος κλείνει τα 23. Είναι και αυτό κάτι ξεχωριστό. Και το λέω γιατί έτυχε να βλέπω το παιχνίδι τις ξημερώματα. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη. Πάντοτε είχα αυτό το ζήτημα. Που δεν θυμόμουν από τα παιχνίδια. Και εκεί ξαφνικά που έχει ένα time out, ημίχρονο ήταν, στο Celtics Milwaukee, βλέπω κάτι τσολιάδες. Στο μεταξύ, βλέποντας από το League Pass, στα time out και στα ημίχρονα δεν έχει ρε παιδί μου ούτε διαφημίσεις ούτε ήχο. Και ξαφνικά έτσι κάνω μια έτσι και βλέπω κάτι τσολιάδες. Τι γίνεται, ρε. Αλλά δεν έχει ήχο, δηλαδή δεν ακούγεται πολύ καλά. Και λέω, τι κάνουν τώρα αυτοί, ρε. Τι παριστάνω. Στο μεταξύ, έβλεπες. Στο γήπεδο μέσα πολλές ελληνικές σημαίες και κόσμο, δηλαδή προφανώς και στη Βοστόνη υπάρχει και μεγάλη έτσι, κοινότητα ελληνική, αλλά ξαφνικά βλέπεις κάτι σωλιάδες να χορεύουν με αφορμή την παρουσία εκεί του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 40 πόντους. Εγώ με έναν Αντετοκούμπο σε κάθε παιχνίδι μετά το τέλος του αγώνα θα κυνηγούσα τους συμπαίκτες μου πραγματικά, γιατί οι Bucks είναι για ξύλο η άμυνα που παίζουν πραγματικά, ή μάλλον για την ακρίβεια δεν παίζουν άμυνα. Δηλαδή, ειδικά παίζοντας μια ομάδα όπως η Celtics, που εντάξει, είναι και καλύτερο επίπεδο και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και την κατάκτηση του δαχτυλιδιού και παίζει και καλό μπάσκετ γενικότερα. Όποτε ήθελε, έβρισκε ελεύθερο τρίποντο, έβρισκε διάδρομο για lay-up, έβρισκε ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε, πραγματικά. Εδώ γιατί μας βάλαν τα παιδιά τη Liverpool, ρε φιλέ. Αυτό θέλουν να δουν, δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Εδώ μόνο Liverpool. Με ποιον παίζει? Με τη Spartak. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Εγώ νόμιζα θα παίζουν όλα μαζί, ρε φιλέ. Τέλος πάντων, ξεκίνησε και ο Champions League στο ποδόσφαιρο, το Μούφα Champions League, έτσι το ξέρετε. Πόρτο, Μονακό, Φέγενορντ, Νάπολη, Λίβερπουλ, Σπαρτάκ, Μόσχας, Μάριμπορ, Σεβίλη, Λειψία, Μπεσίκτας, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ, Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ από Έλληνε τα παιχνίδια που ξεκίνησαν, τώρα 14. Έλεγα λοιπόν για το σκηνικό που έγινε με αφορμή την παρουσία του Γιάννη στη Βοστόνη. Τώρα χθες ήταν λίγα τα παιχνίδια στο NBA. Το Τορόντο νίκησε 126-113 το Phoenix. Οι Οκλαχώμα νίκησαν, οι Thunder νίκησαν 194 τη Γιούτα. Οι Wizards πέρασαν από την έδρα των Blazers με 92-106. Σήμερα έχει πολύ πράγμα.
Ξεκινάει από τις 2 η ώρα με τους Cavaliers να υποδέχονται τους Sacramento Kings. Οι Pacers παίζουν με τους Bulls. Οι Magic παίζουν με τους Hawks. Η Βοστόνη υποδέχεται τους Mavericks. Η Νέα Υόρκη, η οποία είναι από τα έτσι, Dark Horse εκπομπής που μας άρεσαν στο ξεκίνημα, τα παιδιά μας εκεί πέρα έχουν διάφορους τραυματισμούς, λίγο Porzingis, λίγο Hardaway Jr. και λίγο δεν στρίβουν τελευταία. Η Νέα Υόρκη λοιπόν υποδέχεται τους Grizzlies. Οι Warriors, οι οποίοι είναι σε μια φάση road trip, παίζουν στην έδρα των Hornets, καλό παιχνίδι είναι αυτό. Ο Γιάννης σήμερα παίζει με τους, Pistons, στις 3 η ώρα το παιχνίδι των Bucks. Οι Pelicans παίζουν με τους Nuggets, στις 3 η ώρα επίσης. Οι Spurs παίζουν με τους Heat στις 3.30 και στις 5.30 είναι το παιχνίδι των Clippers με τους Minnesota Timberwolves, τα παιχνίδια τα σημερινά του NBA. Όπως και να το κάνουμε, το ενδιαφέρον μας είναι κυρίως τον Αντετοκούμπο, ο οποίος στη Βοστόνη είχε 40 πόντους, ξαναλέω. Είχε στιγμές που πραγματικά πάλευε μόνος του. Αλλά δεν ξέρω αν οι Bucks γενικότερα κάποια στιγμή θα στρίψουν για να παίξουν και άμυνα. Και επίσης, τους λείπει και ένας ψηλός, παιδιά. Δηλαδή, φίλε Jason Kidd, καλά όλα αυτά τα παιδιά με τα μακριά τα χέρια, ο Αντετοκούμπο, ο Maker, ο Snell, όλα αυτά τα παιδιά, αλλά είδε, μέσα στη ρακέτα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μόνο με τα χέρια άμυνα δεν γίνεται να παιχτεί. Πρέπει να είσαι κατά δύο κορμιά. Και το ένα κορμί που είχαν οι Bucks, που ήταν ο Μονρό, έγινε trade για τον Μπλέτσο. Οπότε έχει μείνει μόνο ένας φουκαράς εκεί πέρα, ο Χένσον, να παλεύει. Αλλά και εκείνος, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ αξιόπιστος τώρα. Ειδικά στην επίθεση υπάρχουν στιγμές που του έρχεται την μπάλα και δεν ξέρει τι να την κάνει. Εντάξει, έχουν διάφορα θέματα και οι Bucks. Μένουμε στους Bucks κυρίως γιατί υπάρχει εκεί ο Γιάννης και βλέπουμε λίγο παραπάνω και έχουμε λίγο παραπάνω εικόνα για το τι γίνεται. Και όντως, δηλαδή, στα περισσότερα παιχνίδια η άμυνά τους είναι. Σε κάνει να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή, πραγματικά με τους Celtics προχθές, οι Celtics όποτε θέλανε βρίσκανε ελεύθερο σουτ. Όποτε θέλανε. Μόνο από δικό τους λάθος δεν βρίσκανε ελεύθερη προσπάθεια. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, κάποιος να μπήκε ένας εναντίον ενός. Όποτε η μπάλα γυρνούσε, έβγαινε 9 στις 10 φορές ελεύθερη κατάσταση. Θα ήταν lay-up, θα ήταν ένα σουτ κοντινό, θα ήταν τρίποντο. Μόνο έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αναφερθήκαμε στα του Champions League τώρα και Ευρωλίγα. Σήμερα δεν έχουμε πει κουβέντα, αλλά θα την κάνουμε αύριο λίγο παραπάνω αυτή την κουβέντα και για την Ευρωλίγα που έχει κανονικά έτσι, αγωνιστική. Αύριο είναι έτσι λίγο πιο ελεύθερη ημέρα, να το πω. Έτσι, γιατί όταν είμαστε μετά από παιχνίδια των ομάδων, σίγουρα μένουμε λίγο παραπάνω εκεί. Έχει καλή αγωνιστική Ευρωλίγα αύριο και την Παρασκευή για τις δύο ελληνικές ομάδες. Έχει καλά παιχνίδια και δύσκολα. Παναθηναϊκός πηγαίνει να παίξει το Κάουνας με τις Αλγκύρες και ο Ολυμπιακός την Παρασκευή υποδέχεται τη Ρεάλ. Γενικά και η αγωνιστική που έρχεται είναι σχετικά απαιτητική για τους δύο. Και λέω σχετικά γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει μέσα στην έδρα του Άρη και ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Λέω σχετικά γιατί και η ΑΕΚ και ο Άρης, δεδομένη χρονική στιγμή, δεν είναι καλά. Κοιτάξτε, η ΑΕΚ προφανώς και το μυαλό της είναι κυρίως στο τελικό κυπέλου. Από τη στιγμή που το κατάφερε, λίγο έχει φύγει από το βηματισμό της, είναι η αλήθεια. Το τελικό κυπέλου όμως είναι Φεβρουάριο, έτσι, τώρα που μιλάμε, στο Δεκέμβριο. Έχει ακόμα δρόμο. Οπότε, δεν είναι απόλυτη για να γίνουν αλλαγές, είναι η αλήθεια. Γιατί όταν οι ομάδες δεν πάνε καλά στο μπάσκετ, η πρώτη κίνηση είναι κάποια αλλαγή παίχτη. Ήδη ακούγονται διάφορα. Εδώ και καιρό ακούγονται διάφορα, βέβαια, για την ΑΕΚ. Είτε για τον ΣΥ, είτε για κάποιον Αμερικανό, για κάποιον ξένο παίχτη στην περιφέρεια τον προηγούμενο καιρό. Κάπου αυτό σταμάτησε. Τώρα λογικά θα ξαναβγεί στην αγορά για να βρει παίχτη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλει άκρη. Γι' αυτό πάντως και τώρα που έχουμε λίγο εικόνα από το παιχνίδι με την Bayreuth και από το παιχνίδι με το Λαύριο, που ήταν την Κυριακή, είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Έχει πρόβλημα και η ΑΕΚ μεγάλο. Αγωνιστικό. Στη φιλοσοφία της, στον τρόπο που αγωνίζεται, στο πώς αγωνίζεται, τι κάνει όταν έχει την μπάλα στα χέρια της, έχει θέμα. Έχει θέμα και το αναφέρω γιατί η ΑΕΚ που θεωρητικά είναι το grand favori για την τρίτη θέση, έτσι, χωρίς να έχει παίξει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμα, παίζει τώρα με τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, χωρίς να έχει παίξει με τον Προμηθέα. Γι' αυτό φέτος κάτι ξεχωριστό. Έχει τρεις ήττες. Έχει χάσει από τον Άρη στο Παλέ.
Είχε χάσει από τον Κολοσσό στη Ρόδο. Είχε χάσει από το Λαύριο στο Λαύριο την Κυριακή. Και μιλάμε για την ομάδα η οποία στο μυαλό των περισσότερων είναι το grand favori για την τρίτη θέση. Την ώρα που ο Προμηθέας, τον ΠΑΟΚ νίκησε στο Παλατάκι, τον Άρη νίκησε στην έδρα του, δεν έχει παίξει με την ΑΕΚ ακόμα. Η μοναδική του είναι από τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ μέχρι τώρα. Και ο Προμηθέας έχει να κάνει στην πορεία δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Θα πάει να παίξει στη Ρόδο, παίξει τον Άρη στο Παλέ, παίξει με την ΑΕΚ σε κάποια φάση να δούμε εκεί που βρίσκεται. Αλλά ο Προμηθέας μέχρι τώρα πλην των δύο, που είναι εκτός συναγωνισμού προφανώς, δεν είναι απλά η έκπληξη, είναι μια πάρα πολύ σταθερή ομάδα. Πάρα πολύ σταθερή ομάδα. Και όταν λέμε έκπληξη, έκπληξη είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα χαμηλό, το Λαύριο ας πούμε, που είναι μια ομάδα που όντως έχει ένα χαμηλό budget, έχει μια εικόνα τέτοια που δεν διεκδικεί πάρα πολλά πράγματα, έτσι, το Λαύριο, αλλά όντως και καλό μπάσκετ παίζει και το παλεύει πολύ καλά απέναντι σε καλούς αντιπάλους. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που έχει μια γεμάτη δωδεκάδα, δύο καλούς παίχτες σε κάθε θέση, κάποιους καλούς Έλληνες, ο Γκίκας, ο Τζιαράκης, ο Σαλούστρος, είναι όλοι παίχτες καλού επίπεδου. Και ειδικά ο Γκίκας, αν συνεχίσει έτσι τη σεζόν που κάνει με τον Προμηθέα, αποκλείεται του χρόνου να πάει στο επόμενο επίπεδο. Μπορεί να είναι και ο Προμηθέας στο επόμενο επίπεδο του χρόνου. Εγώ το αποκλείσουμε αυτό. Ο Προμηθέας έχει ισχυρό χρηματοδότη. Μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο στο θέμα του ανδρικού, να το πω έτσι. Ο Προμηθέας είναι ομάδα που και στο θέμα των ακαδημιών τα τελευταία χρόνια δουλεύει πάρα πολύ καλά στα τμήματα υποδομής. Έχει ξενώνες για τους παίχτες του, τους μικρούς. Ο Προμηθέας Πάτρας, έτσι, μια ομάδα. Δεν είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός. Ξενώνει στην Πάτρα για τους νεαρούς παίκτες. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στα παιδικοφηβικά είναι πολύ ψηλά η ομάδα από την Πάτρα. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορείς να τον αφήνεις έξω από το παιχνίδι. Αν μέχρι πέρσι ήταν η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που ήταν από κοντά, οι τρεις που παίζανε για την τετράδα, πλέον υπάρχει ο Προμηθέας. Και υπάρχει καλά, γιατί ο Προμηθέας δεν έχει παιχνίδι μέσα εβδομάδα. Είχε πολύ καλό ρόστερ. Απλά αυτό το οποίο είναι η δική μου λογική για αυτές τις ομάδες, είτε για τον Προμηθέα είτε για τον Λαύριο που και αυτό πηγαίνει πολύ καλά, είναι επειδή δεν έχουν την πίεση που έχουν οι μεγάλοι. Δηλαδή, ο Άρης έχασε τον Προμηθέα 30 πόντους. Ωραία. Γίνεται κουβέντα, υπάρχει πίεση, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει εγρήγορση, να το πω έτσι. Η ΑΕΚ χάνει από το Λαύριο. Το ίδιο. Γκρίνια, εγρήγορση, κουβέντα, γιατί. Να αλλάξει κάτι, να κάνει κάτι. Και όλο αυτό το πράγμα στην πορεία μπορεί να βγει σε καλό, έτσι. Γιατί μπορεί οι ομάδες να βρουν τον δρόμο τους. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σιγά-σιγά. Ή όπως προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι. Στο Προμηθέα, λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει τέτοια πίεση, μπορεί να έχει ένα γήπεδο που να έρχεται ο κόσμος και να στηρίζει, αλλά και να χάσει δεν θα πει κανένας τίποτα. Από όποιον και να χάσει. Αυτές τις ομάδες τις παίρνει πιο εύκολα από κάτω όταν μπορεί να υπάρξει ένα διάστημα χρονικό στο οποίο δεν τις πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Μπορεί να στραβώσουν τα παιχνίδια. Που μπορεί να έχεις, ρε παιδί μου, ένα διάστημα τέτοιο χρονικό στο οποίο να κάνεις 2-3 σίτες. Να το πω έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό το διάστημα. Δεν μπορεί να τα πηγαίνουν όλα καλά. Δεν είναι ευθεία γραμμή η σεζόν. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Γι' αυτό λέω ότι η μοναδική μου έτσι αίρεση για τον Προμηθέα είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει κάποια πίεση, δεν έχει το πρέπει της νίκης πάνω από το κεφάλι του όπως το έχουν οι άλλοι. Και αυτό ναι μεν του βγαίνει σε καλό γιατί μπορεί να αποδώσει όσο θέλει, αλλά μπορεί όταν μπορεί να του έρθουν τα στραβά τα αποτελέσματα, ξέρεις, να τους πάρει από κάτω και να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Μέχρι στιγμής ο Προμηθέας δεν είναι έκπληξη. Είναι μια ομάδα που το budget της είναι υψηλό, όχι αυτά τα δέρατα που ακούγονται, αλλά είναι υψηλό, είναι επίπεδο Άρη το budget της. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Εκεί είναι, δεν είναι τώρα κάτι τέρατα που ακούγονται, ξαναλέω. Έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα πολύ καλή και με τους καλούς Αμερικανούς και με καλούς ξένους. Δύο παίχτες σε κάθε θέση καλούς. Από τον playmaker μέχρι το center. Έχει καλές επιλογές. Και αυτό τις βγαίνει. Και με πρόγραμμα έτσι
που την τον βόλεψε κιόλας να κάνει και ένα βηματάκι παραπάνω. Και εξηγούμε ότι πέτυχε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική που είχε τα θέματα του με τις απουσίες και μετά το μάτς με τον Άρη. Το εκμεταλλεύτηκε, τον κέρδισε. Ήταν πολύ καλύτερος βέβαια. Γιατί δεν τον κέρδισε κατά τύχη. Ήταν καλύτερος και τον κέρδισε, αλλά τον πέτυχε σε ένα κακό momentum. Και πετυχαίνει σε αυτό το momentum για τον Άρη και του ρίχνει 30 πόντους. Και αυτά παίζουν ρόλο. Έτσι. Και αυτά παίζουν ρόλο. Αναδιαστήματα μέσα στη σεζόν. Έτσι. Για ομάδες, ξαναλέω, όπως ο Προμηθέας, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Προετοιμάζεται όταν ο Άρης έπαιζε με την. Έχει να παίξει, ξέρω εγώ, με την Ζελόν Αγκόρα, ένα παράδειγμα. Τη Τετάρτη και μπορεί να κάνει ένα ταξίδι δύσκολο. Ο Προμηθέας από τη Δευτέρα δουλεύει πάνω σε αυτό το μάτς. Για να τον κερδίσει. Και έχει και τα εφόδια για να το κάνει. Τα αγωνιστικά. Θα το δούμε πώς θα πάει η σεζόν. Για όλους. Σε πρώτη φάση πάντως. Έχουμε ένα σημαντικό δείγμα μέχρι τώρα της Α1. Ουσιαστικά στο 1 τρίτο είμαστε, εφόσον παιχτεί και 8η αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Οπότε ένα δείγμα πάνω κάτω έχουμε. Απλά όταν μπορείς να κάνεις αλλαγές και να διορθώσεις τα όποια κακά κείμενα μπορείς να έχεις, μπορεί να αλλάξει και η εικόνα σου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ενημέρωση Μπαλαντέρ από τον Θανάση Κυλώνη και τον επίσης εορτάζοντα Νίκο Παπαδόπουλο. Μένει συντονισμένο στο Λίμπρο 104,4. Πριν κλείσω να πω τα γκολ που έχουν μπει στο Champions League. Έβαλε γκολ η Πόρτο από τη Μονακό, προηγείται 1-0. Έχει βάλει γκολ η Νάπολη στην έδρα τη Φέγενορντ, είναι 0-1. Έχει βάλει γκολ η Λίβερπουλ που μου τη βάλανε εδώ πέρα δικτατορικά να τη βλέπω με τη Σπαρτάκ Μόσχα, είναι στο 1-0. Το Μάριμπορ Σεβίλ είναι επίσης στο 1-0. Μπήκε γκολ και στο Λειψία Μπεσίκτα που είναι στο 0-1. Γκολ μπήκε τώρα. Γκολ έχουμε και στο Real Madrid της Dortmund που είναι στο 1-0. Γκολ και θέαμα λοιπόν μέχρι τώρα. 0-0 το Σαχτάρ Ντόνατσκ. Σαχτάρ Ντόνατσκ, καλά, θα ήθελα. Σαχτάρ Ντόνατσκ, μάζετε το Σίντι που είναι στο 0-0. Και το Tottenham Apoel είναι επίσης στο 0-0. Στο Champions League το κανονικό, το μπασκετικό. Το χάσα. Όχι, πήγα πιο μπροστά για αυτό, το χάσα. Η ΑΕΚ στο ημίχρονο χάνει με 7 από την Bayreuth, αλλά έχανε και με 16, οπότε προσπαθεί να επιστρέψει. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Μονακό Καρσία έκανε στο 28-22 δεύτερη περίοδος, όπως επίσης και το Αβελίνο Βόνι που είναι στο 23-27 εκεί στα μέσα δεύτερη περίοδο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο ξανά το ραντεβού μας και με περισσότερη Ευρωλίγα και με περισσότερη κουβέντα για τα γύρω-γύρω και όχι τόσο για τις ομάδες μας, γιατί είπαμε σήμερα ήταν η μέρα μετά από αγώνες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια στη βραδιά σας.